μένετε το αμέσως επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις της Exxon Mobil, όπου οι πληροφορίες όλες και στο διεθνή τύπο αναφέρουν ότι βρέθηκε κοίτασμα παραγωγικό στο οικόπεδο 10, και η Τουρκία απαντά με δικό της ιοτρύπανο ανοιχτά της Κύπρου στην Ατάλεια. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις όπως κατέγραψε στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε η Μανιό Μάνεση, και αμέσως μετά να προσπαθήσουμε έτσι να τις αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι πρόσφατη η εμπειρία σας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ξέρετε πρόσωπα και πράγματα. Νομίζω μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Μανιό Μάνεση. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για τη γεώτρηση της κοινοπραξίας Exxon Mobil Qatar Petroleum στο στόχο Γλάφκος του οικοπαίδου 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στον τύπο έχει εντοπιστεί εμπορεύσιμο κοίτασμα, η Άγκυρα προκαλεί εκ νέου. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι τα δύο πλωτά γεωτρύπανα, ο πορθητής που κάνει γεώτρηση ανοιχτά της Ατάλειας, καθώς και το δεύτερο γεωτρύπανο που απέκτησε η Άγκυρα και φτάνει στην περιοχή τις επόμενες μέρες, θα πραγματοποιήσουν γεωτρήσεις ανοιχτά της Κύπρου, ώστε όπως είπε χαρακτηριστικά, να δουν εκείνοι που έρχονται από μακριά με τις επιχειρήσεις τους ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην περιοχή αυτή. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αμφισβήτησε εκ νέου το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει το ενεργειακό της πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την Κύπρο και τον ενεργειακό πλούτο της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στρατηγικούς στόχους και εθνικά ζητήματα της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σφετεριστεί τα δικαιώματα του τουρκικού και τουρκοκυπριακού λαού. Στις 27 Φεβρουαρίου η Άγκυρα ξεκινάει αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία Γαλάζια Πατρίδα σε περιοχές που εκτείνονται από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, από τις ναύτεξ που έχουν εκδοθεί, το ενδιαφέρον της Τουρκίας φαίνεται ότι εστιάζεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ, στο τμήμα των ενεργειακών οικοπαίδων, όπου ενεργοποιεί και πεδίο βολής. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε εκ νέου την επίσημη πάυση των ενταξιακών συνομιλιών και τον επαναπροσδιορισμό των ευρωτουρκικών σχέσεων στη βάση μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης, επειδή διατηρούνται σε ισχύ νόμοι που περιορίζουν επί της ουσίας την ελευθερία και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Θεωρούν ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Οι ευρωβουλευτές επιδοκιμάζουν τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου και ζητούν από την Τουρκία να ξεκινήσει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Κύπρο, να αποδώσει την αποκλεισμένη περιοχή της αμοχώς του στον ΟΗΕ και να απέχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία στο νησί μέσω του παράνομου επικισμού. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και αναμένεται να επικυρωθεί και από την Ολομέλεια. Η πρόταση έχει κυρίως πολιτική σημασία, καθώς η Ευρωβουλή δεν έχει αρμοδιότητα για τη διεύρυνση, ωστόσο παρόμοιες θέσεις βαραίνουν το κλίμα για την Τουρκία. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών εδώ, ανησυχία για το πώς πρόκειται να κινηθεί η Άγκυρα, με δεδομένο ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, και θα το πω πολύ κομψά, ότι τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί δεν είναι καθόλου αμιλητέα. Ναι, είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά, τουλάχιστον. Έτσι. Τουλάχιστον, και να κρατάμε μικρό καλάθι, ναι, μέχρι να γίνουν οι επίσημες αυτή η επιστημονική αξιολόγηση υπάρχει. Είναι όμως τέτοια που αλλάζουν ενδεχομένως τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Άρα επεκτείνω εγώ τις ερωτήσεις, τις διευρύνω και σας ρωτώ, με βάση και την εμπειρία σας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκτιμάτε ότι ο Ταΐπ Ερντοάν θα δεχτεί τη δημιουργία τετελεσμένων? Είναι τετελεσμένο. Αν παγιωθεί αυτός ο νέος ενεργειακός χάρτης, είναι ένα τετελεσμένο για την Άγκυρα. Η έννοια του τετελεσμένου σημαίνει, αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, ότι πας να κάνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Χαμογελάω γιατί εκείνοι το βλέπουν έτσι. Ναι. Δεν είναι έτσι, αλλά έτσι το βλέπουν. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, το οποίο καταγράφει με απόλυτη σαφήνεια τα δικαιώματα της Κύπρου στην ευρύτερη Κυπριακή ΑΟΣ. Ερμηνεύω βέβαια την ρητορική, την επιθετική ρητορική της Άγκυρας, αλλά η Άγκυρα έχω επίσης την εκτίμηση ότι οφείλει να συνεκτιμήσει ή κυρίως να αξιολογήσει
ως αποκλειστικό κριτήριο αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο. Και να κάνει αυτό που επιτάσσεται από το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία βεβαίως κλιμακώνει την επιθετική ρητορική της, διότι έχει και αυτή τις πληροφορίες της ότι όντως εκεί υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα. Είναι, να χρησιμοποιήσω μία φράση του αείμνηστου Καλογύρου. Είναι πολλά τα λεφτά, γέ μου. Εδώ ναι. Είναι πολλά τα χρήματα. Κυρία Πετούρη... είναι μεγάλος ο πλούτος. Όταν διαμορφώνονται... Γι' αυτό και υπάρχει και όταν αυτή η ανησυχία. Διαμορφώνονται και όταν καταγράφονται και όταν υπάρχουν τα δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να σας πω ότι δεν αξιολογείται μόνο εάν είναι μικρά ή μεγάλα τα ποσά, αν είναι λίγα ή πολλά τα χρήματα. Εκείνο το οποίο καταγράφεται είναι αυτό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα της κάθε χώρας. Φοβάστε θερμό επεισόδιο? Όχι. Δεν φοβάμαι ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Αλλά και αν επιλέξει η Τουρκία να κινηθεί προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης συνθήκων για δήθεν θερμό επεισόδιο, αυτό θα είναι εξαιρετικά βραχύβιο. Μάλιστα. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω, γνωρίζοντας πώς λειτουργούν τα πράγματα εκ των ένδο. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε τα εθνικά θέματα. Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν δύο παρεμβάσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από τον αρμόδιο τομέα αρχή τον κύριο Κουμουτσάκο, και από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής από τον αρμόδιο επίσης τον κύριο Λοβέρδο. Να μην προχωρήσετε σε τετελεσμένα στην εξωτερική πολιτική, εξειδικεύοντας στις σχέσεις με την Αλβανία και σε ό,τι αφορά την επέκταση των υδάτων στο Ιόνιο, αλλά και σε ό,τι αφορά οποιασδήποτε κινήσεις που μπορεί να χαρακτηρισούν πρόδρομος για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της γείτονος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, πρέπει να απαντήσω λέγοντας σε αυτούς που κάναν αυτή τη δήλωσή, δεν ξέρω αν εκπροσωπούν και τα κόμματά τους όταν κάνουν. Προφανώς. Ναι, την ίδια εκτίμηση έχω και εγώ με εσάς. Ότι στην Ελλάδα υπάρχει κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση αυτή δεν θα καταστεί αδρανής εν ώψη των προσεχών εκλογών που κατά την εκτίμησή μου θα γίνουν τον Οκτώβριο. Μου ακυρώσαν την τελευταία ερώτηση. Ναι, διότι... Οκτώβριο βλέπετε, μάλιστα. Αλλά τι εισηγούνται? Εισηγούνται ότι θα πρέπει να σταματήσει την εξωτερική της πολιτική η χώρα. Θα πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση αδράνειας. Να κατεβάσει κάτω τα μολύβια. Τι θα πει δεσμεύω? Μία κυβέρνηση κάνει εξωτερική πολιτική. Και η εξωτερική πολιτική της χώρας μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι κινείται σε πάρα πολύ σωστούς δρόμους και έχει και εξαιρετικές επιτυχίες. Επιτυχίες οι οποίες καταγράφονται ακόμη και στο ζήτημα που λίγο πριν συζητούσαμε σε σχέση και με την Κυπριακή ΑΟΣ, σε σχέση και με συνεργασίες που έχει επιτύχει η κυβέρνηση στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς ασκούμε μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο σε αυτό. Εκείνοι μιλούν για πρωτοβουλίες στο παραπέντε που δεν πρέπει να λαμβάνονται. Μα σας είπα, ποιο παραπέντε είναι? Δηλαδή, τι εισηγούνται μετά, επί 9 μήνες, με το δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, να σταματήσει να λειτουργεί η κυβέρνηση? Αν μη τι άλλο, πρόκειται για πρωτότυπη πολιτική άποψη. Όχι με νέες πρωτοβουλίες, λένε. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο ζήτημα του νόμου που από χθες είναι νόμος του κράτους και είναι η αξιοποίηση των 10 μεγάλων λιμανιών της χώρας. Στην πραγματικότητα είναι όλη η χώρα. Είναι η Αλεξανδρούπολη, είναι ο Βόλος που είναι ιδιαίτερη πατρίδα σας, η Ραφίνα, η Ιγουμενίτσα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Ελευσίνα, το Λαύριο, η Κέρκυρα και το λιμάνι της πανέμορφης Καβάλας. Και την Οικουμενίτσα την είπατε? Την είπα. Μάλιστα. 10. Στο... Είναι τα 10 μεγάλα περιφερειακά. Τι προσδοκάτε λοιπόν? Να σας πω. Υπάρχει ενδιαφέρον? Είναι συνεργασία, να πούμε, δημοσίου και ιδιωτικού? Κυρία Πετούρη, να σας πω τι ακριβώς είναι. Δεν μεταβιβάζεται καμία κυριότητα σε κανέναν ιδιώτη. Το ελληνικό δημόσιο έχει στα χέρια του αυτά τα 10 περιφερειακά λιμάνια, τα οποία διοικούνται από οργανισμούς. Πρόκειται για τα λιμάνια που έχουν οργανισμούς, οργανισμοί λιμένων ακριβέστερα. Ποια είναι η διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο που πράγματι από χθες είναι νόμος του κράτους? Με δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς, με απόλυτη διαφάνεια, θα προκηρυχθούν για αξιοποίηση ορισμένες δραστηριότητες αυτών των λιμανιών. Άλλα λιμάνια προσφέρονται
για την ανάπτυξη επί παραδείγματι Μαρίνας, mm-hmm. αλλά για... Που είναι σημαντικό για τη χώρα. Βεβαίως. Όπου αλλά για κρουαζιέρα. Μαρίνα, αλλά για κρουαζιέρα. Αναπτύσσεται όλο το αλλά νησί. Για, αλλά, θεοτουρισμό. Αλλά για να έχουν έντονο και συγκεκριμένο δραστήριο και αποδοτικό τον τομέα του εμπορικού ή και του βιομηχανικού mm-hmm. ακόμη. Mm-hmm. Αυτά θα γίνουν στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος και συγκεκριμένης αξιολόγησης. Είναι αυτό το οποίο λέμε το master plan του κάθε λιμανιού, του κάθε οργανισμού. Και γιατί η αντιπολίτευση σας άσκησε στις επιτροπές ακριτική σε ό,τι αφορά το μοντέλο δεν το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω. Μάλιστα στη μακρά διαδικασία σχεδόν μια ολόκληρη εβδομάδα συζητούσε η Βουλή αυτό το νομοσχέδιο, διότι εμείς εφαρμόσαμε κρατώντας τα λιμάνια στα χέρια του ελληνικού δημοσίου το μοντέλο το οποίο ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 85% των λιμανιών της Ευρώπης, μεσαία, μεγάλα, πολύ μεγάλα λιμάνια, έτσι λειτουργούν. Μάλιστα. Έχει εκδηλωθεί, κύριε Υπουργέ, ενδιαφέρον για κάποιο από αυτά τα λιμάνια ήδη? Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο επίπεδο των αναζητήσεων και των εκτός διαγωνισμού επί του παρόντος αξιολογήσεων που κάνουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Πράγματι έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον. Σε άλλες περιπτώσεις εκδηλώνεται ενδιαφέρον για το εμπορικό κομμάτι, σε άλλες περιπτώσεις λιμανιών μας για το τουριστικό. Μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι... Για να δούμε έτσι και το μεγάλο χάρτη της ανάπτυξης. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Της τάξεως. Πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κάθε μια δραστηριότητα χωριστά. Μάλιστα. Τι θα σημαίνει αυτό? Αυτό θα σημαίνει προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης και στην εθνική οικονομία, αλλά και στην τοπική οικονομία. Και στον τουρισμό. Για παράδειγμα, φανταστείτε την ενεργοποίηση του λιμανιού που δεν είχε μέχρι τώρα δραστηριότητες, του όποιου λιμανιού, ας επιλέξω τυχαία ένα, ας επιλέξω του Βόλου, της Αλεξανδρούπολης, της Ιγουμενίτσας. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα είχε στερηθεί επί 50 και πλέον ολόκληρα χρόνια συγκεκριμένης λιμενικής πολιτικής. Και τι έκανε αυτή η κυβέρνηση? Εκείνο το οποίο έκανε είναι να αξιοποιήσει υπαρκτές δυνατότητες. Μάλιστα. Και να αρχίσει η διαδικασία της ανάπτυξης και από τον χώρο και από το μέγεθος που λέγεται μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εμάς οι πόροι μας είναι οι διαφημίσεις. Γι' αυτό στο σημείο αυτό είναι η αντίστοιχη δική μας περίπτωση. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά όμως θα επανέλθουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας. ΕΡΤ παρούσα στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Αποστολή στο Βιετνάμ με τον Δημήτρη Απόκη για τη δεύτερη ιστορική συνάντηση Donald Trump-Kim Jong-un στις 27 και 28 Φεβρουαρίου. Η ΕΡΤ στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ελληνική βοσκότοπη από τη μυθική γίδα Αμάλθια μέχρι και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μας δίνουν ένα μοναδικό κατσικίσιο γάλα, φυσικά ομογενοποιημένο, υποαλλεργικό, πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία που θα μεγαλώσει και τα δικά μας παιδιά. Φρέσκο βιολογικό κατσικίσιο γάλα από την Εβόλ. Δοκιμάστε τα βιολογικά προϊόντα της Εβόλ από κατσικίσιο γάλα. Ο Μάρτιος μου γράφει ότι δεν ξέρει τι να ντυθεί τις απόκριες. Μια γιορτή έχει όλη και όλοι ο ηλίθιος και η πελάγος. Έχει και την εθνική γιορτή και τη μέρα της γυναίκας. Ωραία. Πες του να ντυθεί τσολιάς με γόβες. Αυτή την Κυριακή, με το σημειωματάριο ημερολόγιο Μαρτίου του ΑΡΚΑ, τα γράφεις όλα. Μόνο με το θέμα. Τερέζ Ρακέν, το τολμηρό μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά στο θέατρο Ροές. Ένα εφιαλτικό παιχνίδι Ιδονής και Οδύνης. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κίτσου, Κώστας Βασαρδάνης, Θανάσης Πατριαρχέας και η Σοφία Σεϊρλή. Σκηνοθεσία διασκευή Λίλ Μελεμέ. Τερέζ Ρακέν, του Εμίλ Ζολά. Από 14 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ροές. Μη χάσετε με το Έθνος της Κυριακής μια μεγάλη εκδοτική προσφορά. Σύγχρονοι ηγέτες. 5 βιβλία με την πένα κορυφαίων συγγραφέων που παρουσιάζουν τις πιο συζητημένες πολιτικές φυσιογνωμίες της εποχής μας. Την Κυριακή το βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου Χαλίλ Καραβελή. Τουρκία, μοντέλο αυταρχικού κράτους. Από τον Ατατούρκ στον Ερντογάν. Μαζί η καλέσθητη θήκη για όλη τη σειρά στο Έθνος της Κυριακής.
Απασχόληση, επενδύσεις και νεανική επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιες πολιτικές ενισχύει την απασχόληση των νέων? Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι επενδυτικές ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις? If you look at how much FCS provided financing to any of our 28 member states per GDP crisis number one. And this makes me happy really. Στη νέα ψηφιακή εποχή, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πώς? Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες και τι ευκαιρίες προσφέρει? Ακόμη, 100 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά ψηφίζω. Ποια είναι η σημασία της καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη? Αυτό το Σάββατο στην ΕΡΤΕΝ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να απαντήσουμε δύο ερωτήσεις ακόμη τηλεθεατών. Η πρώτη είναι, γιατί οι υποτοπόροι ναυτικοί δεν είναι ενταγμένοι στα ειδικά μισθολόγια? Τα ειδικά μισθολόγια, όχι τώρα, σε μια πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, αφορούν τον δημόσιο τομέα. Επί παραδείγματι, αφορούν στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αφορούν στους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιλάω για τους γιατρούς, ή στο Εθνικό... Υποντοπόροι ναυτικοί... Υποντοπόροι ναυτικοί αναφέρονται και ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, η οικονομική σχέση τους, η σχέση αποδοχών, είναι με τους πλειοκτήτες. Και η άλλη ερώτηση είναι αν ο νόμος προβλέπει συνεργασία λιμανιών. Βεβαίως. Και το είπα επανειλημμένα και στη Βουλή, αναγιγνώσκοντας και τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, ότι προβλέπονται οι λεγόμενες συνδυασμένες δραστηριότητες. Δηλαδή, μία επένδυση στο Α λιμάνι μπορεί περίφημα να συνδυάζεται με μία δραστηριότητα ενός άλλου λιμανιού. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ.